Τη απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματο υπέρ τη υποψηφιότητα Νίκο Αναστασιάδη στι προεδρικέ εκλογέ υπεραμήνθηκε ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο Μάριο Καρογιάν. Μιλώντα στην εκπομπή μέρα μεσημέρι για τον κ. Απομιλωρίδη, ρωτήθηκε γιατί υποστηρίζει Νίκο Αναστασιάδη. Γιατί οι συνθήκε που περνούμε στην Κύπρο είναι βεβαρημένε. Γιατί όλοι διαπιστώνουμε το αυτονόητο ότι η Κύπρο δηλαδή δεν είναι η Κύπρο που γνωρίζαμε, είναι μια διαφορετική Κύπρο. Ο τόπο περνά από πολλα, πολλαπλά προβλήματα. Κυρία Οικονομικά, που έχουν άμεση προέκταση σε ό,τι αφορά το εθνικό θέμα και γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι βιώνουμε μια κατάσταση στην Κύπρο σήμερα που δεν την έχουμε ξαναβιώσει μετά από το 1974. Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα προ τα στελέχη και τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματο ότι θα πρέπει να σεβαστούν και να εργαστούν υπέρ τη απόφαση τη Ειδική Επιτροπή. Εγώ σέβομαι όλε τι απόψει. Μα συγγνώμη, το Δημοκρατικό Κόμμα πήρε απόφαση την περασμένη Πέμπτη. Mm. Όλη αυτή την περίοδο κάθε ένα έχει το δικαίωμα να έχει και τι προσωπικέ του ευαισθησίε όπω όλοι τι έχουμε, να έχει τι συναισθηματικέ του αντιδράσει που όλοι τι είχαμε και τι έχουμε, να θέσει τον προβληματισμό. Αν ο καθένα επιχειρήσει να επιβάλλει τη δική του βούληση και στην ουσία να καταστρατηγήσει την απόφαση των συλλογικών οργάνων, τι θέλει ακόμα ένα mm. θέμα. Ο κ. Καρονιά ρωτήθηκε για το θέμα των προνομίων που απολαμβάνουν τουρκοκύπριοι πολίτε τη Πυριακή Δημοκρατία. Ακριβώ το μεγάλο πρόβλημα είναι γιατί υπάρχουν προνόμια. Γιατί υπάρχει μια άνηση μεταχείριση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και εδώ πρέπει να σταματήσει, να τερματιστεί αυτό το φαινόμενο, δηλαδή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων. Δηλαδή και μέσα στην οικονομική κρίση δεν σήμερα δικαιολογούνται επιδόματα. Έχω ερωτηθεί αν θα έπρεπε να κλείσουν τα δοφράγματα σε ένδειξη διαμαρτυρία για τη σύλληψη των τριών αστυνομικών από το παράνομο καθεστώ. Διερωτήθηκε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν Τουρκοκύπριοι πολίτε ή τουρίστε προσέφευγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη απόφαση.